σκοπός της ημερίδας, όπως προαναφέρατε, στις 25 του μήνα, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή, στην έσοδο του Εμπορεύματος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, θα πραγματοποιηθεί μια ημερίδα η οποία σκοπό έχει όσον αφορά τη σωστή προετοιμασία και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων στην περιφέρεια, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά οποιαδήποτε προβλήματα, κυρία Λουδιεράκη, μπορούν να προκύψουν από μια έντονη συζυγική δραστηριότητα. Μπορείτε να το μεταφράσετε. Όπως για παράδειγμα, στα αρκαλοφόρη. Όπως βασική επιδίωξη είναι και η επιμόρφωση των στελεχών με όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, οι οποίες σε τέτοιες περιπτώσεις συμμετέχουν, τέλος πάντων, σε έκτακτες περιπτώσεις. Συμμετοχή θα έχουμε από την πολιτική άμυνα, από το Υπουργείο Πολιτικής Άμυνας της Κύπρου. Θα συμμετάσχει στο γεωδυναμικό, θα συμμετάσχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Τρίτη ΕΜΑΚ. Επιτρέψτε μου τώρα, αν τυχόν ξεχνάω κάποιον, θα το θυμηθώ όμως, δεν υπάρχει περίπτωση. Κοιτάξτε, ουσιαστικός στόχος είναι το να δούμε πού βρισκόμαστε πλέον μετά από ένα μεγάλο σεισμό στα Αρκαλοφόρη, να δούμε ποιες ήταν εκείνες οι ελλείψεις, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε περαιτέρω, το οποίο δεν έγινε για παράδειγμα. Ουσιαστικά έχει να κάνει με όλο εκείνο το κομμάτι που λέγεται σωστή προετοιμασία. Λαμβάνοντας και κατευθύνσεις και καθοδηγήσεις από την πλευρά, πάντα θέλετε να πείτε της πολιτικής προστασίας και στενά εκεί, αυτό μου λέτε. Σωστά. Γιατί αν πήγαινα κάπου αλλού, παρένθεση ανοίγω. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσετε, το σχολιάζω εγώ. Γιατί αν πηγαίναμε κάπου αλλού, που λέει πώς βοηθάς τους ανθρώπους αυτούς, πώς στην συνέχεια κινείσαι, αντιμετωπίζεις όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, εδώ είναι χαμένο από χέρι πραγματικά όλο το πράγμα στη διαχείρισή του, γιατί ακόμα και σήμερα, τόσους μήνες μετά, Σεπτέμβρης, 27 του Σεπτέμβρη, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, και είμαστε μάλλον προς τα πίσω και κάνουμε βήματα προς τα πίσω παρά να πάμε μπροστά, αλλά μείνετε στην πολιτική προστασία εσείς. Κύριε Δουλγεράκη, σε κάθε περίπτωση τα προβλήματα στα Αρκαλοχώρη, και καλά κάνετε το τονίζετε, δεν έχουν τελειώσει. Πολλοί κόσμοι ακόμα είτε μένει σε οικίσκους και θα συνεχίσει να μένει από ό,τι φαίνεται, είτε τέλος πάντων δεν έχουν περάσει ούτε καν τα κλιμάκια να γίνουν αυτοψίες. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το ξεχνάμε, αντιθέτως. Η εμερίδα έχει να κάνει καθαρά στο κομμάτι το επιχειρησιακό. Έχει να κάνει καθαρά στο κομμάτι των εμπλεκόμενων υπηρεσιών που αντιμετωπίζει μια έκτακτη ανάγκη. Έχει να κάνει με αυτά ακριβώς που έγιναν στα Αρκαλοχώρη, που και οι υπηρεσίες της περιφέρειας, πραγματικά πιστέψτε με, παρόλο τις ελλείψεις, τα προβλήματα, την υποστελέχωση, έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως καλύτερο δυνατό να γίνει από την πρώτη στιγμή. Είμαστε σε συνεννόηση και με το γεωδυναμικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα, και εύχομαι να πιστεύω ότι θα προχωρήσει, θα έχει αίσιο αποτέλεσμα. Ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει κυρίως με την παρακολούθηση των σεισμικών ρηγμάτων στο νησί, το οποίο θα παρουσιαστεί στην Εμμυρίδα. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο εμπλουτίζεται καθημερινά, κυρία Νουζιεράκη, και παρόλο που είχαμε έτσι βιώματα από το σεισμό, αν το θέλετε, ένας άξονας το κομμάτι της σεισμικότητας και της πολιτικής προστασίας, που θεωρώ ότι ό,τι και να κάνεις, πάντα θα είσαι ένα βήμα παραπάνω το οποίο θα πρέπει να τραβήξεις. Έχει σημασία να είναι όλοι σε ετοιμότητα, από τους δήμους, από τους φορείς, από τις εθελοντικές ομάδες, διότι πραγματικά άποψή μου είναι ότι όταν έχουμε μια κρίση, δεν έχει σημασία το τι θα κάνετε εσείς ξεχωριστά, τι θα κάνω εγώ ξεχωριστά. Σημασία έχει ότι θα κάνουμε όλοι μαζί, σαν ένα μηχανισμό, έτσι ώστε και ο πολίτης να μπορεί να ανακουφιστεί άμεσα και με το δυνατόν λιγότερες ζημίες. Αυτό είναι ουσιαστικά το οποίο είναι το μεγάλο στίχημα. Είναι κάτι το οποίο σαν περιφέρεια και εγώ προσωπικά επενδύουμε. Θέλω να πιστεύω ότι ένα μικρό λιθαράκι θα το προσθέσουμε στην πορεία. Μάλιστα. Γενικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, άμεσης βραχίας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία Εγκέλαδος. Αναφέρομαι σε εκείνα τα σημεία με τις θεματικές που θα αναπτυχθούν, επειδή μιλήσατε καθαρά για εκείνο το στάδιο, το επιχειρησιακό, μαζί με τη συνεργασία όλων των φορέων. Επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στην περιφέρεια Κρήτης, μελέτη των σημαντικών ενεργών σεισμικών ρηγμάτων της Κρήτης με τη χρήση σύγχρονων γεωφυσικών, σεισμολογικών, δορυφορικών μεθοδολογιών,
υπολογισμός του σεισμικού κινδύνου στα αστικά κέντρα της Κρήτης, δράσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ενημέρωση και αντιμετώπιση φυσικογενών καταστροφών, παρουσίαση καλών πρακτικών σε περίπτωση σεισμού Δημοκρατία της Κύπρου, πλάνο Περιφέρειας Κρήτης για την πρόληψη και αντιμετώπιση σεισμικών φαινομένων, αρκεί όλα αυτά να είναι επικαιροποιημένα σαφέστατα, τα οποία λέμε αυτή την ώρα. Θεέ μου, φύλαγε μας, συμβαίνει ένα τέτοιο φαινόμενο, όπως το ζήσαμε πρόσφατα, ότι άμεσα όλα αυτά τίθενται. Θα πρέπει να δουλέψουν. Έτσι ακριβώς, θα πρέπει να δουλέψουν και όχι να περιμένουμε. Συντονισμός δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας πριν από το σεισμό και άμεση διαχείριση των συνεπειών του. Η συμβολή των γεωχωρικών δεδομένων στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, οι καινοτομίες της περιφέρειας Κρήτης. Αυτό φαίνεται να έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον, δηλαδή γεωχωρικά δεδομένα, διαχείριση των φυσικών καταστροφών, οι καινοτομίες στην περιφέρεια της Κρήτης, κύριε Λεονταράκη. Ναι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχει αναπτυχθεί τώρα τελευταία. Το είχαμε ξανακουβεντιάσει στην κουβέντα, κύριε Λεονταράκη, είναι το λεγόμενο GIS. Στο οποίο GIS καταχωρούνται όλα εκείνα τα δεδομένα, τα γεωχωρικά και όχι μόνο. Έχουμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε, να οριοθετήσουμε φυσικές καταστροφές με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην πορεία. Είναι καινοτόμο, όχι για την περιφέρεια. Και μάλιστα είναι και η μοναδική περιφέρεια, αν το θέλετε, σε επίπεδο Ελλάδας, η οποία έχει αναπτύξει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πραγματικά πρωτοποριακό. Αξίζει τον κόπο να το ψηφίσει και ο κόσμος. Οποιαδήποτε πληροφορία έχει να κάνει με φυσική καταστροφή, με δεδομένα, με πληροφορίες οι οποίες μπορούν να αντιληφθούν και από το πολίτη και από υπηρεσίες. Είναι πραγματικά μια χαρτογράφηση όλης της Κρήτης σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της πολιτικής προστασίας και όχι μόνο. Και βέβαια, βράβευση επικοινωνικών δομών, εθελοντικών ομάδων για την αρρωγή βοήθειας σε σεισμόπληκτες περιοχές, όπως αναφέρεται, από την αρμόδια Περιφερειακή Σύμβουλο για θέματα εθελοντισμού. Ένα μπράβο στους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά έδωσαν αυτό και συνεχίζουν να δίδουν αυτό εθελοντικά, έτσι. Το ελάχιστο, κυρία Λουτζιάννα, θα μπορούσαμε να κάνουμε στα πλαίσια αυτής της ημερίδας. Έχω και εγώ και όλοι μας νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον απλό κόσμο, τους εθελοντές, τους φορείς οι οποίοι βοήθησαν. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, επειδή να σας κάνω γνωστό ότι οι φορείς αυτοί ξεπερνάνε τον αριθμό των 600, λόγω περιορισμών και λόγω μέτρων, θα ξεκινήσουμε με ένα μικρό αριθμό, γύρω στους 30-40, και σταδιακά σιγά-σιγά όλοι πραγματικά θα τους αποδώσουμε αυτό το ελάχιστο, ένα μικρό ευχαριστώ συμβολικό από το χαρά. Μάλιστα. Θα είναι επιστήμονες από όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας αρμόδια για το θέμα αυτό που έχουν να κάνουν με το επιχειρησιακό κομμάτι, κύριε Λονταράκη? Σωστά, κύριε Λονταράκη. Θα είναι εκπροσώποι επιστημονικών φορέων οι οποίοι έχουν να κάνουν με το κομμάτι της σεισμικότητας, της πολιτικής προστασίας και όχι μόνο. Οι Δήμοι της Κρήτης, εκπρόσωποι φορέων, της κυβέρνησης εκπρόσωποι. Όλοι όσοι εμπλέκονται με το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, θέλω να πιστεύω, πρόσκληση έχουν λάβει και ό,τι θα μας τιμήσουν. Και στο κάτω-κάτω, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το βλέπω σαν μια ημερίδα που θα έπρεπε να την κάνουμε απλά για να την κάνουμε. Το πιστεύω και θέλω και εύχομαι και πιστεύω, τουλάχιστον σε επίπεδο περιφέρειας, να μιλάμε. Ήδη έχει συμβαίνει αυτό, κύριε Λουγεράκη. Να μιλάμε ότι πραγματικά μπαίνουμε σε μια διαδικασία αναβάθμισης σωστής και των υπηρεσιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις δικές μας υπηρεσίες και τέλος πάντων σε μια δύσκολη στιγμή δεν θα είμαστε εκτεθειμένοι. Βέβαια, στον όλο μηχανισμό της πολιτικής προστασίας. Το ξεκινάτε από τις ελλείψεις ενδεχόμενα ή τα λάθη παραλήψεις ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε, τα οποία καταγράψατε στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όχι γι' αυτό. Θα σας πω παράδειγμα για τις ελλείψεις. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν το αναφέραμε. Μακάρι κάποια στιγμή να μας δοθεί η ευκαιρία. Να το αναλύσουμε στην πορεία. Όσον αφορά τις ελλείψεις, κυρία Λουζεράκη, πιστέψτε με, τις είδαμε. Είδαμε το τι θα μπορούσαμε να είχαμε και δεν το είχαμε, έτσι ώστε να κάνει τη ζωή τη δική μας, τις ενέργειες ευκολότερες. Αλλά όλα αυτά έχουν καλυφθεί με την έννοια το ότι σε ένα τεχνικό δελτίο έγινε η καταγραφή τους και πάμε για αγορά αυτών των σαν πέρια όλων αυτών των ελλείψεων. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Αυτό είναι ένα κομμάτι μικρό που είναι επιχειρησιακό, αλλά και αυτό το καλύψαμε. Δηλαδή, τους επόμενους μήνες αυτά θα είναι πλέον περιουσία της περιφέρειας, όχι μόνο οι ελλείψεις. Σε τι αναφέρεστε, όταν λέτε ότι η μπούσουλά σας είναι ουσιαστικά οι ελλείψεις που διαπιστώσατε
στο σύνολό σας ως υπηρεσίες στην περιοχή ή την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, λέμε Αρκαλοχώρη, αλλά είναι ολόκληρος ο Δήμος Αμινό Απεδιάδος και άλλοι Δήμοι Αστερουσίων κλπ. Τι εννοείται εμείς βλέπω, είδαμε, τι μας έλειπε, δηλαδή δώστε μου ένα παράδειγμα. Όταν λέω ελλείψεις ενός υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ουσιαστικά αυτά που θα παραλάβουμε το επόμενο διάστημα θα μπορούν να στηρίξουν, να εξυπηρετήσουν μια ολόκληρη δομή, όχι μόνο σεισμοπλήκτων, αλλά μια έκτακτη ανάγκη από την κουζίνα, για παράδειγμα, από το φωτισμό, από τη σύγκριση του κόσμου, από τη στέγαση, από τα κλινοσκεπάσματά του. Τα πάντα, τα πάντα. Είναι κάτι το οποίο κάθε περιφέρεια οφείλει να τα έχει, να το επικαιροποιεί, όπως είπατε και προηγουμένως. Αχρίαστα να είναι σε κάθε περίπτωση, αλλά εμείς οφείλουμε να τα έχουμε και τουλάχιστον αυτά που δεν μπορούσαμε να έχουμε στα Αρκαλοχώρη, τους επόμενους μήνες θα είναι διαθέσιμα στην περιφέρεια. Μάλιστα. Λοιπόν, σταματάω εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Επίσης.